Καλό μεσημέρι και καλή αποκριά. Εδώ είμαστε με το τρελό αυτό αγόρι, το Θέμο Ρίγα, να είναι στην κουζίνα μας και σήμερα να έχουμε. Πολύ απλά έχουμε. Γιατί πηγαίνω εδώ, πηγαίνω εκεί. Μήπως για να χορέψουμε. Μήπως όλα είναι έτσι κουμπωμένα, έτσι φτιαγμένα για να τα χαλάσω εγώ. Τι κούνησα. Οι μάσκες. Ας πέσουν οι μάσκες, Θέμο Ρίγα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, στην καρδιά του μεσημεριού. Υποδέχομαι αυτό το αγόρι, το ζουμερό, όπως και το σπιτικό μπέργκερ που θα ετοιμάσουμε σήμερα. Τι κάνεις, Θέμο μου! Είναι πολύ καλά, Ιωάννα μου. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά. Όπως είπε και η Ιωάννα, σπιτικό μπέργκερ. Θα δείξουμε πώς θα κάνουμε ένα πολύ νόστιμο μπριόζ, σπιτικό μπριόζ, και πώς είναι ένα σωστό μπιφτέκι για μπέργκερ. Μου έλειψες. Και εμένα μου έχεις λείψει. Η τσικνοπέμπτη χωρίς εσένα. Δείχνω. Την αποκριά την αγαπάς? Όχι. Εμένα. Εσένα, εσύ δεν είσαι αποκριά, οπότε σε αγαπώ. Ναι, αλλά εγώ που αγαπώ την αποκριά, πώς θα πάει η αλληλουχία και η εξίσωση? Θα το βρούμε. Κάτι θα κάνουμε μόνο κάπου στη μέση. Θα δούμε. Πάμε με τα υλικά μας και πάμε με αποκριάτικους ρυθμούς και σήμερα και στην κουζίνα μας να φαγωθούμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε υλικά. Πάμε τι? Υλικά. Υλικά. Λοιπόν. Για το σπιτικό μπέργκερ θα χρειαστούμε αλεύρι. Θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρεις αλεύρι για... Όλες τις χρήσεις. Τσουρέκι. Εγώ δεν πάω να το ζητήσω αυτό. Δεν θα με πιστέψει κανένα. Υπάρχει. Το γράφει. Καλέ, δεν το... Εννοείται πως υπάρχει. Υπάρχει. Να σε πιστέψουν. Λοιπόν, αλεύρι για τσουρέκι. Το έχουμε γράψει. Ναι. Το έχουμε γράψει. Εντάξει, ωραία. Γιατί αγχώθηκες? Για, για ψωμί, μπράβο. Ή για ψωμί ή για τσουρέκι. Είναι αλεύρια δυνατά. Όχι για όλες τις χρήσεις, μητέρα. Το λέω για σένα. Βούτυρο 82% λιπαρά, αγελαδινό. Έχουμε, Ιωάννα μου, ένα αυγό, γάλα, μαγιά μπόλικη, αλάτι και ζάχαρη. Mm. Το μπριόζι είναι ένα γλυκό ψωμί, μπράβο, που έχει έντονα λιπαρά. Τα λιπαρά δεν είναι τόσο κακά, μην τα φοβάστε. Αν τρώμε προσεκτικά και δίνουν γεύση. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πάμε, για μπιφτέκι. Γρήγορα, πάμε. Γρήγορα. Ο Ιχολίτης σήμερα μου λέει ότι θέλει να σου κάνει αφιέρωμα γιατί για να τον πείσει να αγαπήσει την αποκριά, δηλαδή θα βάλει τύπου και μακαρένα και. Οκ, okay, ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω θέμα. Μάνο, παρακαλώ, σε παρακαλώ. Θυμίζω ότι είμαστε φίλοι. Θυμίζω. Ω Παναγία μου, τι έχει να γίνει. Δεν θέλει να ξέρει. Έλα, Θεμό, τα υλικά και. Πάμε. Για το μοσχαρίσιο μπιφτέκι έχουμε κιμά λάπα. Έχει πιο πολύ λίπος, οπότε θα δέσει το μπιφτέκι μαζί με το αλάτι. Πού το αλάτι, να το αλάτι. Πού το. Μοσχαρίσια λάπα μαζί με το αλάτι. Το λίπος με το αλάτι θα δέσει το μπιφτέκι. Δεν χρειάζεται να βάζουμε αυγά για να δέσει ο κιμάς. Λοιπόν. Βρε, πώς θα δέσει το γλυκό, δεν μας λες. Το γλυκό δεν είναι αγάπη. Εμείς του δίνουμε αγάπη. Στο μπριοσάκι να φερόμουν. Ναι. Το γλυκό ψωμάκι. Και έχουμε ντομάτα και μουστάρδα για να γεμίσουμε το μπέργκερ μας. Πάμε να ζυμώσουμε. Φύγαμε. Λοιπόν, έλα. Ιωάννα ζυμώνει. Αυτό το ξέρει μόνο εσύ. Να ζυμώνει. Ναι, ναι. Δεν ζει μόνη. Αυτό ζυμώνει. Το μόνο εσύ. Πάμε. Αλεύρι μαζί με βούτυρο. Εγώ και σπίτι την οικοκυρά μου. Όντως, ναι. Όλα ξέρουν. Μοιραία οι άνθρωποι. Συγκεκριμένες, σωστά. Λοιπόν, αυγό. Αυγό. Γάλα, πρόσεχε με λερωθείς. Δεν θα σε βάλω να ζυμώσει τελείως. Θα ανακατέψουμε λίγο τελικά. Έχω φέρει ζύμη έτοιμη, η οποία είναι ξεκούραστη και φουσκωμένη. Μαγιά, φρέσκια μαγιά. Όταν παίρνουμε μαγιά φρέσκια, κοιτάμε με ημερομηνία λήξης. Θα έλεγα να μην αντικαταστήσουμε τη μαγιά τη φρέσκια με. Όχι μαγιάτικη, με σκόνη, αφιερωμένη. Γιατί αλλάζει η γεύση? Δεν έχει το. Δεν δουλεύει το ίδιο η μαγιά η φρέσκια με την αφιερωμένη σε μια ζύμη. Πρέπει να βάλουμε τη μισή και δεν τη συμπαθώ και πάρα πολύ. Το έχουμε καταλάβει. Ζάχαρη μέσα. Όπα πρόσεξε, συγγνώμη. Ζαχαρίτσα από εδώ. Ωραία. Και αλάτι. Πώς θα με λες μετά, γλυκό κορίτσι. Ζαχαρένια. Λοιπόν, ζαχαρένια μας. Θα ανακατέψουμε μέχρι να γίνει μια ζύμη. Μόλις γίνει ζύμη, χρειάζεται 10 λεπτά ανακάτεμα. Αν έχουμε μίξερ, τα βάζουμε όλα στο μίξερ. Μαζί και υπομονή. Και υπομονή και μπράτσα. Λοιπόν, θέλω να σταματήσεις τώρα, δεν θέλω να σε κουράζω άλλο. Δεν το έχω κάνει καλά. Δεν έχω προλάβει. Γεια σου εδώ. Αν έχουμε μίξερ, το βάζουμε στο μίξερ, ξαναλέω. Αν δεν έχουμε, γίνεται στο χέρι. Στο χέρι όμως θέλει πολύ υπομονή. Ιωάννα, ζυμώνει μια χαρά. Και έχω ζυμώσει κι εγώ μια χαρά. Και έχω τη ζύμη εδώ πέρα σε ένα μπολάκι η οποία έχει ξεκουραστεί. Την έχω αφήσει 2 ώρες και έχει φουσκώσει. Θέλεις να φουσκώσει? Θέλω να φουσκώσει. Mm. Μυρίζει και ωραία. Μυρίζει πολύ ωραία, ναι. Μ' αρέσει το μυρίζει έτσι γιατί λέω. Πάμε στη ζύμη. Θα συμμετάσχει φέτος σε καρναβάλι. Δεν θέλω. Δυστυχώς. Με πιάνει. Τι απόκριες. Τι γιορτές λέω ότι παθαίνω. Εκνευρίζομαι. Τι απόκριες. Ο γκρινιάζει το στρουφάκι, το ξέρεις. Το ξέρω. Ναι, νομίζω ότι θα ήμουν εγώ.
Εγώ τι θα ήμουν. Νομίζω πέρα από τη φρουπίτα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο. Ο Παπαστρούπ. Οπότε κλείσαμε εκεί. Ο Μελένιος. Η Μελένια. Ω, ζαχαρούλα μου. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε στο καρναβάλι και σίγουρα αγαπάμε και το Ρεθεμιώτικο, στο οποίο θα είμαστε φέτος εκεί. Θα σας περιμένω όλους 1η Μάρτη την Κυριακή. Να σας δω, να σας χαρώ, να σας αγαπήσω κι άλλο περισσότερο. Δεν ξέρω αν πάει. Πραγματικά όμως θα είμαστε εκεί για να δώσουμε το ραντεβού, μεταδίδοντας απευθείας ζωντανά όλη τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης από την Κρήτη TV για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο τόσο του νησιού όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, πάμε και όχι μόνο πάσης Ελλάδος, πάμε και εκτός συνόρων. Δεν μας σταματάει κανείς. Ενώ μέσω live streaming μπορούν να μας δουν από περιοχές και τα λοιπά, ανά τον κόσμο, έτσι. Θα πάμε σε break, λέει, όχι μόνο στον κόσμο. Άκουμε. Σ' ακούω. Κάνε τα μπαλάκια σου εσύ εκεί. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε για να κάνουμε και τα μπριοσάκια και το μπεργκεράκια. Πολύ σωστά. Γεια σου, φίλη τηλεθεάτρια. Τι φύγετε, ξανάρθηκε. Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε κοντά σας. Στον τόπο του εγκλήματος, όχι. Στον τόπο όμως σίγουρα που γίνονται όμορφα πράγματα, ναι. Ετοιμάζουμε σήμερα σπιτικό, ζουμερό, χειροποίητο μπέργκερ με τα χεράκια του. Όχι τα δικά μου, εγώ απλά συμμετέχω έτσι, συμπράττω τρόπον την. Συμμετέχεις μια χαρά και βοηθάς. Και ψυχολογικά, και όταν δεν θυμάμαι τι από πετάγεσαι και. Όχι, δεν πετάγεσαι. Με βοηθάς λίγο... και συνεχίζεις. Δεν είναι τόσο δόκιμος ο όρος, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω το εξής. Θα υπενθυμίσουμε το τι θα χρειαστούμε πολύ γρήγορα για τις φίλες τηλεθεάτριες, γιατί σήμερα εμείς έχουμε γιορτή, έχουμε χαρά. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή και χαρά. Σήμερα ένα παραπάνω. Και ίσως λίγο να χαθήκαμε. Πάμε γρήγορα στα υλικά μας. Απλά, εύκολα για να κάνουμε τον μπριοσάκι, το οποίο είπαμε ότι είναι ένα γλυκό ψωμάκι. Με λίγα παραπάνω λιπαρά, αλλά τα θέλουμε. Δεν πειράζει. Ενέργεια. Λιπαρά ενέργεια. Λοιπόν, η Ιωάννα τι έκανε, έβαλε όλα μαζί και ανακάτεψε. 15 λεπτά ζύμωμα. Αν έχουμε μίξερ, στο μίξερ ακόμα καλύτερα. Πάμε στην άκρη. Για να κάνουμε ένα τέλειο μπέργκερ για. Ένα τέλειο μπιφτέκι για μπέργκερ, θέλουμε απλά μοσχαράκι. Λάπα, λίγο παραπάνω λίπος μαζί με το αλάτι, δένει ο κοιμάς και ψήνεται. Δεν βάζεις μέσα ψωμιά και φρυγανιές και που βάζει η μαμά μου. Είναι καλό αυτό για μπιφτέκι φούρνου. Μαμά, καλά το κάνεις, μαμά Μαλέσκου. Μια χαρά το κάνεις και εσύ και η μητέρα μου και η θεία μου. Αλλά είναι για μπιφτέκια φούρνου. Άλλο το μπιφτέκι φούρνου, άλλο το μπιφτέκι που τρώγεται σκέτο με ψωμί. Okay. Καθαρό, ατόφια γεύση. Έχουμε ήδη ψωμί απ' έξω, πάνω κάτω. Δεν βάζουμε και μέσα. Μην το κάνουμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μια φορά πώς κάνουμε τα μπαλάκια. Ένα τελευταίο. Εδώ, πάνω στον πάγκο, με τα χεράκια μας. Δύο-τρεις γυροβολιές και είμαστε. Έτοιμη. Επαναλάβετε μετά από εμάς. Λοιπόν, τέλεια. Είναι τρόπος για να ξεαγχωθείς. Έχουμε βάλει το μπιφτεκάκι στο. Αυτό εννοώ, να πάρεις τον μπαλάκι να πετάξεις. Αστείευμα, δεν ξανακουμπήσω τίποτα στον πάγκο. Έλα, πες. Κούπα, τι θες, μωρέ. Λοιπόν, βάλαμε στη δυνατή φωτιά το μπιφτέκι, το οποίο το έχουμε πλάσει και το αφήσαμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 1-2 ώρες. Πρέπει λίγο να δέσει το αλάτι μαζί με το λιπάκι που έχει για να μην διαλυθεί μετά. Okay? Το πάνι είναι να είναι δεμένα. Δεμένα και όλα θέλουν τον χρόνο του. Ακόμα και το μπιφτέκι θέλει τον χρόνο του. Για να μπορέσει να δέσει. Λοιπόν, και προσοχή το ψήσιμο. Επειδή είναι σκέτο κρεατάκι, αν ψηθεί πολύ, δεν θα τρώγεται. Οπότε πρέπει να είναι μέσα λίγο, να έχει λίγο ματάκι, λίγο ροζάκι. Α, οπότε ο χρόνος ο οποίος θα χρειαστούμε θα είναι τι, αν πας σε κάποιο burger house το οποίο έχει μόνο burger και ζεις ένα καλοψημένο μπιφτέκι, θα είναι ήδη κόκκινο. Δηλαδή το καλοψημένο είναι πάλι λίγο κόκκινο. Α, αν το ζητήσω medium. Εκεί θα τρέχει λίγο. Μετά θα τρέχουμε και εμείς όλοι μαζί, ναι, που ναι, δεν το θέλουμε πολύ έτσι. Ναι. Έχουμε το νου μας. Κοιτάζουμε απ' έξω τη διαδικασία. Βλέπετε ότι παίρνει αυτό το χρώμα, την κρούστα του ψήνεται. Και μέσα λίγο κόκκινο. Κόβεις το μπριοσάκι σου. Κόβω το μπριοσάκι. Α, πώς θα ψήνουμε, τι κάνουμε. Έχω, δηλαδή, έρχεσαι κοντά μου, μιλάμε, ξεχνιέμαι, σκέφτομαι άλλα. Τι ωραίο που μου αποδίδει όλη την ευθύνη. Με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Πετάω το μπαλάκι. Λοιπόν, πώς ψήνουμε, παιδιά, Ιωάννα. Πώς, το ξέχασα. Πώς ψήνουμε, δεν πειράζει. 170 βαθμούς ο φούρνος και ψήνουμε για 15 λεπτά. Okay. Και για να πάρει ωραίο χρώμα, ωραία, έχουμε σπάσει ένα αυγό. Και το αλήφεις. Το αλήφουμε. Γι' αυτό είναι και γυαλιστερό από πάνω το μπριουσάκι, ε. Ναι, γι' αυτό γυαλίζει ωραία, όντως. Και μυρίζει και ωραία. Δεν είναι απλό κοινό ψωμί. Όχι, είπαμε ναι, είναι μπριός, το οποίο έχει έτσι έτοιμη. Τον άρτον ημών των ιδιώσεων. Σαν άρτος, με λιπαρά. Δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην. Δεν θυμάμαι πιο κάτω, μην ρωτήσεις. Λοιπόν, και τα αφήσαμε λίγο να φουσκώσουν. Ωραία. Μία ωρίτσα. Mm. Αβουλάκι, από πάνω. Να πάρουν ωραίο χρώμα. Και ψήνουμε. Mm-hmm. Πάω να ψήσω, έρχομαι να το γεμίσουμε το μπεργκεράκι. Λοιπόν, πολύ απλή γέμιση. Έβαλα απλά ντομάτα, μπιφτέκι και λίγο μουστάρδα. Βάλτε ό,τι θέλετε, ταιριάζει να ταιριάζει.
Ταιριάζει το κρεμμύδι. Εσύ τώρα που προσέχεις και δεν θες να μυρίσεις, μην βάλεις κρεμμύδι. Εγώ θα βάλω και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κατευθείαν το λιστό λουτσέκι μέσα. Εδώ, μία ντομάτα. Και λίγο μουστάρδα. Τέλεια. Και όμορφο όμως, και οπτικά ωραίο. Και σπιτικό, και τέλειο. Και δεν είναι το μπέργκερ, θεωρείται από κάποιους βρώμικο, σε εισαγωγικά. Βρώσιμο είναι σίγουρα. Βρώμικο δεν το λες. Και σίγουρα όταν γνωρίζεις ότι το έχεις φτιάξει εσύ. Με αγνές πρώτες ύλες επιλέγουμε, φτιάχνουμε από την αρχή, από το ψωμάκι, τον μπριοσάκι μέχρι και το εσωτερικό, άρα το μπιφτεκάκι μας. Και ξέρουμε τι σερβίρουμε και στα παιδάκια μας που θέλουν και αγαπούν, ειδικά τα παιδιά, τα μπέργκερ, αλλά και σε εμάς. Κάνε την οστομιά σου. Τώρα, αν η μητέρα σου θέλει να βάλει τον μπιφτέκι που κάνει με το ψωμάκι, καλά θα κάνει. Αλλά λέμε ότι το σωστό είναι σκέτο κρεατάκι. Ωραία. Νομίζω το πήρε το μήνυμα η μητέρα μου και οι άλλες μανούλες ανά τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου. Ξεκινήσαμε διαφορετικά εμείς σήμερα. Μια μέρα αργότερα. Δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.